Καταρχάς, αν είναι και ο Τάισον που τον είδαμε βγει στο τέλος, αν ήταν δηλαδή θέμα κούρασης αυτό που συνέβη στο τέλος. Ναι, είναι μια χαρά. Και αν κρατάτε το περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο μάτς, την αντίδραση της ομάδας, αυτό που έβγαλε το μέταλλο, ας πούμε. Ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα σίγουρα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του σημερινού αγώνα. Επίσης, βέβαια, θα έλεγα και τα παιδιά που μπήκαν στον αγώνα για να βοηθήσουν την ομάδα. Επίσης, η βοήθειά τους ήταν φανταστική και είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή και πραγματικά μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Και για το πρώτο μέρος, γιατί δημιουργήθηκαν φάσεις, χρειάστηκε η βοήθεια του Κοτάτσκι, γιατί συνέβαλε σημαντικά σε δύο φάσεις τουλάχιστον στο τέλος. Λίγο προβληματίζω ότι οι αντίπαλοι φτάνουν εύκολα στην περιοχή. Κοιτάξτε, δεν φτάνανε τόσο εύκολα στην περιοχή έτσι όπως το αναφέρουμε. Νομίζω ότι ήταν δύο-τρεις φάσεις οι οποίες χάσαμε την μπάλα και δεν είχαμε καλή τοποθέτηση τη συγκεκριμένη στιγμή. Νομίζω ότι και στο πρώτο ημίχρονο γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι, αλλά είχαμε κάποιες, όπως είπα, λάθος αντιδράσεις, θα έλεγα. Και γι' αυτό και δεχτήκαμε αυτές τις αντεπιθέσεις, οι οποίες δημιούργησαν και τον γκολ, αλλά και μία-δύο ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις. Νομίζω ότι και πάλι είχαμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί το δεύτερο ημίχρονο ήρθε, μας έδωσε τη δυνατότητα να γυρίσουμε το παιχνίδι, μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα μέταλλο στην ομάδα που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη με το δεύτερο ημίχρονο και πολύ καλύτερη.